θα περάσουμε σε έναν άλλον διπλωμάτη μας, πρώτης γραμμής. Συχνά πυκνά η σκέψη του μας βοηθάει να πάμε πιο κάτω. Ο συγκεκριμένος διπλωμάτης δεν εμπλέκεται σε ευρωεκλογές, πρέπει να σας το πω. Παρατηρεί όμως τα γεγονότα και είναι ο εξαιρετικός κύριος Δημήτρης Καραϊτίδης. Κύριε Πρέσβη, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Σακίνη. Κύριε Πρέσβη, θέλω να σας θέσω ένα θέμα το οποίο άπτεται της λεγόμενης μαλακής πολιτικής, μαλακής ήπιας ίσχυς. Το ρώτησα και στον προηγούμενο φιλοξενούμενο. Είναι αυτό το δελτίο τύπου του Μεγάρου της Μουσικής για το αξεπέραστο ποιητικό αριστούργημα του Σέξπιρ που μεταφέρεται στο σήμερα, όπως λέει το δελτίο τύπου, σε μια πόλη των Βαλκανίων, όπου δύο οικογένειες, οι Έλληνες Καπουλέτη και οι Τούρκοι Μοντέγοι, ζουν μαζί δυστυχώς όχι πάντα ειρηνικά, άνθρωποι διαφορετικής κουλτούρας και θρησκείας με μόνη κοινή γλώσσα που ξέρουν, τα αγγλικά. Η εγκληματικότητα βρίσκεται σε έξαρση, γλεντάνε άγρια, η βία είναι μέσα στην καθημερινότητά τους και στον αντίποδα όλων αυτών, λέει το δελτίο τύπου του Μεγάρου της Μουσικής, βρίσκεται η ερωτική ιστορία του Τούρκου Ρωμαίου και της Ελληνίδας Ιουλιέτας. Η παράσταση κάνει πρεμιέρα στην Άγκυρα, θα συνεχίσει στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη, πριν την ελληνική πρεμιέρα στο Μέγαρο Μουσικής. Και καταλήγει: το εξαιρετικά φιλόδοξο και υψηλών απαιτήσεων εγχείρημα αποσκοπεί να αποτελέσει και μία γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας-Τουρκίας, όχι των δύο λαών, των δύο χωρών, καθώς δίνεται μια μοναδική ευκαιρία για Έλληνες και Τούρκους καλλιτέχνες να συνεργαστούν και να ενώσουν τις φωνές τους. Αν μιλάμε για ήπια ισχύ, δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από την ιστορία της μονής χώρας? Κοιτάξτε, το ένα θέμα είναι η μονή χώρα, το θέμα της μονής χώρας, πολύ σημαντικό και πολύ ενδεικτικό των απαράδεκτων, της απαράδεκτης τουρκικής νοοτροπίας, είναι ένα θέμα καθαρά πολιτικής υφής. Το άλλο έχει και μια καλλιτεχνική βεβαίως διάσταση. Μπορεί κανείς να διατυπώσει πολλές επιφυλάξεις κατά πόσον δεν έχω δει την παράσταση, δεν ξέρω πώς παρουσιάζονται τα πράγματα, αλλά μπορεί κανείς να διατυπώσει πολλές επιφυλάξεις αφού την δει ως προς τα νοήματα που ο σκηνοθέτης και οι εμπνευστές της παράστασης θέλησαν να προβάλλουν. Διότι όταν συνδέεται απευθείας μία παράσταση με πολιτικές σκοπιμότητες, επιβάλλεται να είναι κανείς πάρα πολύ επιφυλακτικός, διότι ενδέχεται οι πολιτικές σκοπιμότητες να υπερκαλύπτουν την καλλιτεχνική αξία. Θα το δούμε και θα το κρίνουμε. Εγώ δεν το ρώτησα τυχαία και δεν το σύνδεσα τυχαία, διότι η ιστορία, όπως είπατε πολύ σωστά, της μονής χώρας είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Είναι ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όχι πολυπολιτισμικό μνημείο που είπε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Είναι η πρώιμη αναγέννηση στο Βυζάντιο. Να μην ξεχνιώ, δεν είναι έτσι γενικά πολυπολιτισμικό. Είναι και λίγο Βυζάντιο και λίγο Τέμενος και λίγο Εβραϊκό και λίγο Καθολικό. Δεν είναι. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Ναι. Έτσι. Συμφωνώ. Και ακούω ότι είναι μία αχρίαστη ενέργεια. Σοβαρά τώρα έτσι το ξεμπερδέψαμε το θέμα αυτό? Αυτός ο χαρακτηρισμός περί αχρίαστης ενέργειας, ομολογώ ότι προκαλεί εντύπωση. Είναι ό,τι ποιότερο και απαλότερο μπορούσε να λεχθεί για μια τουρκική συμπεριφορά που έχει σαφώς τον χαρακτήρα προσχεδιασμένης, προμελετημένης και σοβαρής πρόκλησης. Και η οποία καθώς έλαβε χώρα λίγο πριν από την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, προφανώς είχε και ένα ιδιαίτερο πολιτικό μήνυμα αρνητικό για μας, ότι κοιτάξτε, θα γίνει συνάντηση, θα σας περιμένουμε, αλλά να έχετε υπόψη σας, όπως πολλές φορές σας έχουμε επισημάνει, ότι εμείς θα ακολουθούμε την πολιτική μας και εσείς θα ακολουθείτε τη διακήρυξη των Αθηνών και την προσπάθεια διατήρησης των ανοιχτών διάβλων. Η Τουρκία δεν έχει αντίρρηση.
οι διάβλοι επικοινωνίας να μένουν ανοιχτοί, αφού από την πρώτη στιγμή μας τόνισε ότι το κατέδειξε με σαφείς και συγκεκριμένες πράξεις ότι η πολιτική των διεκδικήσεων και των αξιώσεων της απέναντι στην Ελλάδα θα παραμένει απολύτως αμετάβλητη. Αυτό λοιπόν δεν το λες απλώς αχρίαστο. Φυσικά για την Τουρκία δεν είναι καθόλου αχρίαστο. Είναι πολύ ουσιώδες και πολύ χρήσιμο, γιατί αποτελεί μία υπενθύμηση προς εμάς από θέση ισχύως. Είναι όμως από τη δική μας πλευρά μειωτικό, προκλητικό και σαφώς απαράδεκτο. Όταν συναντώνται δύο κορυφαίοι παράγοντες δύο χωρών που οι σχέσεις τους είναι ιδιαίτερα τεταμένες παρά την πρόσφατη ηφαισιακή κατάσταση, για να βρουν έναν τρόπο συνεννόησης και η μία πλευρά καταφεύγει σε προκλήσεις, η άλλη απλώς τονίζει τη χρησιμότητα των διάβλων επικοινωνίας, είναι φανερό ότι από την πρώτη στιγμή δημιουργείται ένα κλίμα ανισότητας μεταξύ των δύο συνομιλούντων. Κύριε Πρέσβη, επειδή στο χώρο που έχετε κινηθεί διαχρονικά και έχετε συμβουλεύσει αρκετούς πρωθυπουργούς, στο διπλωματικό κομμάτι πάντα μιλάω, δεν είστε από τους οπαδούς των ακραίων αψίκορων αντιδράσεων, αλλά των λελογισμένων και καλά μετρημένων. Είναι προφανές, σας έχω ρωτήσει πολλές φορές, μου λέτε ότι δεν ακυρώνεις μία επίσκεψη έτσι αβασάνιστα. Αυτό το κρατώ. Όμως το ερώτημα εδώ δεν είναι αν πάει ή δεν πάει ο Έλληνας πρωθυπουργός στην Άγκυρα. Που πάει. Δεν είναι αυτό το θέμα κατά τη γνώμη μου. Προσέξτε. Ο Ερντογάν δηλώνει επίσημα εν ώψη της άφιξης Μητσοτάκη στην Άγκυρα: δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην λύνεται με διάλογο. Η ελληνική πλευρά το ερμηνεύει ως απόδειξη των καλών διαθέσεων του Τούρκου Προέδρου. Τα ελληνικά κόμματα της αντιπολίτευσης επίσης σιωπή. Και μετά τη δήλωση αυτή Ερντογάν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην λύνεται με διάλογο, έχετε τη μετατροπή της μονής χώρας σε τζαμί, τη δήλωση Φιντάν περί καταπίεσης τουρκικής μειονότητας στη Θράκη, την καλλιέργεια κλίματος επεκτατισμού με τη σχολική ύλη από το Σεπτέμβριο να έχει στην Τουρκία τη γαλάζια πατρίδα, την αμφισβήτηση κάθε ελληνικής ενέργειας στο Αιγαίο, ακόμη και στην περιοχή των Κυκλάδων με τα θαλάσσια πάρκα, τις νέες Ναύτεξ και Νόταμ, φτάσαμε έρευνα και διάσωση στο κεντρικό Αιγαίο, να λέει η Τουρκία, συγγνώμη, ότι είναι δική της αρμοδιότητα. Έχει την απέτηση για αποστρατιωτικοποίηση όλων των νησιών από τη Θάσο μέχρι το Καστελόριζο και εκεί Ναύτεξ και Νόταμ. Αμφισβήτηση της κυριαρχίας επί νησιών, ακόμη και κατοικημένων. Με συγχωρείτε. Αυτό είναι κλίμα που λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην επιλύνεται με καλή διάθεση, επιλύεται με καλή διάθεση, που λέει ο Ερντογάν. Προφανώς εννοεί αν τα αποδεχτούμε όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνω κάτι άλλο. Κοιτάξτε, όταν αυτή η φράση «δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην λύνεται με διάλογο», σε επίπεδο θεωρίας είναι μια λογική φράση. Πράγματι, ο διάλογος είναι ένας καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων από τη σύγκρουση, από τον πόλεμο, από την δημιουργία εκδότητας. Το θέμα είναι όμως πώς τον εννοεί τον διάλογο αυτός που τον προβάλλει σαν την καλύτερη λύση. Και βλέπουμε ακριβώς μέσω όλων αυτών των στοιχείων και παραγόντων που ορθώς αναφέρατε, ότι η Τουρκία τον εννοεί με την εξής έννοια: ελάτε να συζητήσουμε, ελάτε σε διάλογο μέσω του οποίου εμείς δεν θα υποχωρούμε σε καμία από τις απόψεις μας και εσείς θα έχετε την δυνατότητα να αναζητάτε τρόπους με τους οποίους θα δεχθείτε την ικανοποίηση των απόψεων αυτών. Αυτό δεν λέγεται διάλογος. Αυτό λέγεται παροδία διαλόγου, μέσω της οποίας ο ισχυρός επιδιώκει και σχεδιάζει να επιβάλλει τις απόψεις του δια των ειρηνικών μέσων. Τι σημαίνει ειρηνικών μέσων? Φαινομενικά ειρηνικών μέσων. Δια του εκφοβισμού, δια των απειλών και δια του εξαναγκασμού. Έτσι λοιπόν τον αντιλαμβάνεται τον διάλογο η Τουρκία.
Αυτό δείχνει η στάση της. Αυτό δείχνουν τα γεγονότα. Δεν το λέει κανείς αυτό από δεδηλωμένη αντιτουρκική ρατσιστικού τύπου διάθεση. Ασφαλώς. Το λέει με ρεαλισμό, παρατηρώντας τις ενέργειες και τις κινήσεις της τουρκικής πλευράς. Και νομίζω, κύριε Σαχίνη, ότι πρέπει να γίνει μια επισήμαση κατανοητή και από την κοινή γνώμη. Λέει η δική μας πλευρά ότι είναι καλό να υπάρχουν διάφοροι επικοινωνίας. Και σε συζητήσεις μας έχω πει και εγώ και πολλοί άλλοι ότι όντως είναι καλό να υπάρχει μια οδός επικοινωνίας πάντα ανοιχτή, γιατί μπορεί να είναι όντως χρήσιμη. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή η οδός, για να είναι αποδοτική και αποτελεσματική, πρέπει να γίνεται αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο και από τις δύο πλευρές. Εμείς φοβάμαι ότι στον ενθουσιασμό μας, τον άμετρο, τον υπερβολικό, για την προσωρινή, κατά την εκτίμησή μου, ύφεση που υπάρχει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, θεωρούμε τον διάβλο ως αυτό σκοπό. Ο διάβλος δεν είναι αυτός σκοπός. Ο διάβλος είναι μέσο για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Αν όμως και η άλλη πλευρά δεν τον αντιμετωπίζει έτσι όπως θα έπρεπε, προσαρμόζοντας αναλόγως τη θέση της και φροντίζοντας να μην θίξει την αξιοπρέπεια, την κυριαρχία, το απολύτως αναγκαίο φρόνημά μας, τότε δεν πρόκειται περί διαλόγου. Πρόκειται ακριβώς, όπως σας είπα, για έναν μηχανισμό που η Τουρκία δοκιμάζει αφού το εγγενίασε την ηφαισιακή της στάση και μέσω του οποίου εξυπηρετεί διάφορες σκοπιμότητες. Πολλές από αυτές αφορούν την Ελλάδα, άλλες αφορούν την εικόνα της στο εξωτερικό και άλλες επιδιώκουν και τη βελτίωση των σχέσεών της με την Αμερική και πίθαν και μάλλον και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει κατανοητό. Δεν πρέπει να κοπτόμεθα υπέρ της διατηρήσεως των διάβλων επικοινωνίας, αλλά να χρησιμοποιούμε διστακτικά αποδοκιμαστικούς χαρακτηρισμούς για κινήσεις που είναι σαφώς ασυμβίβαστες με ένα πνεύμα διαλόγου, μετριοπάθειας και διαλεκτικότητας που θα καθιστούσε τον διάλογο και τους διάβλους χρήσιμους και αποδοτικούς. Είναι απλά ενθουσιασμός όταν εμείς λέμε ότι να κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Βρισκόμαστε σε φάση εξομάλυνσης. Είναι εξομάλυνση όλη αυτή η ατζέντα, να μην την επαναλαμβάνω, εν όψη και της επίσκεψης στην Άγκυρα. Και τελικώς, δηλαδή, θα πάμε στην Άγκυρα απλά για να πούμε, να πάρω και την άλλη εκδοχή, ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Και είναι καλός δρόμος όλη αυτή η ατζέντα. Ή μήπως εδώ κάνουμε τα χατήρια, να το πω έτσι, και άλλων παικτών ισχύως, Αμερικανών, των προσταροκριών των Ευρωπαίων. Παιδιά, τώρα συζητάτε, βρείτε τα, ηρεμήστε. Ναι, αλλά να ηρεμήσουμε επί μίας ατζέντας που θέτει η Τουρκία και να λέμε εμείς ότι είναι εξομάλυνση αυτό. Τι είναι εξομάλυνση δηλαδή? Η έρευνα και η διάσωση στον 25ο μεσημβρινό στην καρδιά του Αιγαίου? Είναι εξομάλυνση τα νησιά δεν σου ανήκουν όλα? Είναι εξομάλυνση δεν θα κάνεις ασκήσεις από τη Θράκη μέχρι το Καστελόριζο και έχω και κάτι υπόλοιπα εκεί? Είναι αυτά εξομάλυνση? Υποτίθεται ότι ο διάλογος και οι επισκέψεις και που ανταλλάσσονται και οι επαφές σε υψηλό επίπεδο αποβλέπουν σε μια εξομάλυνση. Αλλά ο καλόπιστος παρατηρητής, και εντάσσω τον εαυτό μου σε αυτή την κατηγορία, ευλόγως διαρωτάται. Πού τη βλέπουμε μέχρι στιγμή την εξομάλυνση, αν εξαιρέσουμε βέβαια την παραβίαση του εναέριου χώρου, όπου εκεί όντως υπάρχει μία ύφεση. Κατά τα άλλα, η Τουρκία μας δείχνει κάθε στιγμή πού αποβλέπει, τι επιδιώκει, ποιοι είναι οι στόχοι της, πώς αντιμετωπίζει τα δικά μας δικαιώματα στο πεδίο του διεθνούς δικαίου και πώς προτίθεται να ενεργήσει. Χαρακτηριστική είναι η απόφαση να εισαγάγει το μάθημα της γαλάζιας πατρίδας και στην εκπαίδευσή της. Δηλαδή να φανατίζει από παιδικής ηλικίας τα παιδιά
στο όραμα που έχει θέσει η τουρκική ηγεσία διεκδίκησης του μισού Αιγαίου. Αυτό δεν λέγεται εξομάλυνση, αυτό λέγεται προετοιμασία επέκτασης της Τουρκίας σε ελληνικό χώρο. Επομένως συμφωνώ ότι δεν έχουμε δείγματα εξομάλυνσης. Το ότι ανταλλάσσονται επισκέψεις, λέγονται εγκάρδια λόγια, μετρημένα θα σας έλεγα από την πλευρά της Τουρκίας, ή το ότι σκηνοθετούνται θεατρικές παραστάσεις, που τις αναφέρατε και εσείς στην αρχή, δεν είναι σοβαρά στοιχεία εξομάλυνσης, είναι εξωτερικές εκδηλώσεις, αβαθείς εκδηλώσεις, ενός υποτίθεται καλύτερου κλίματος. Άλλο το καλύτερο κλίμα, άλλο η εξομάλυνση. Τα θέματα που θέτει η Τουρκία είναι πολύ βαριά, πολύ σοβαρά, έρχονται σε απευθείας αντίθεση με την ελληνική κυριαρχία και με τα ελληνικά συμφέροντα, και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για εξομάλυνση μόνο αν η Τουρκία προχωρούσε στις λογικά και πολιτικά αναγκαίες ενέργειες μεταβολής των θέσεών της, που θα έπεισαν ότι όντως δέχεται μία τοποθέτηση των θεμάτων τέτοια που να επιτρέπει στην ελληνική πλευρά να συνομιλήσει. Όταν λες όμως ότι έχω 100 νησιά που αμφισβητώ την κυριαρχία τους, ότι θέλω το μισό Αιγαίο, ότι εκδίδω νότες δεξιά και αριστερά και το δεσμεύω για να υπενθυμίζω ότι έχω δικαιώματα που δεν προτίθεμαι να εγκαταλείψω, και άλλες ποικίλες ενέργειες παρόμοιου χαρακτήρα, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν πρόκειται περί αγαθών προθέσεων. Κύριε Πρεσβή, υπό την έννοια αυτή, αν τη Δευτέρα, κάνω μια υπόθεση εργασίας, εκδοθεί ένα κοινό ανακοινωθέν που θα λέει ότι οι δύο πλευρές επανεβεβαιώνουν το πνεύμα της διακήρυξης των Αθηνών, προσέξτε τη διατύπωση, και στη βάση αυτή συναποφασίζουν ότι ο ένας ή ο άλλος για ασκήσεις του πολεμικού τους ναυτικού θα έχει γνώση και η έρευνα και η διάσωση θα διεξάγεται από κοινού. Είμαστε εντάξει? Καταρχάς, επιβεβαιώνουμε το πνεύμα της διακήρυξης των Αθηνών μόνο εμείς μέχρι τώρα. Διότι η άλλη πλευρά, μόνο εμείς όταν κάνουμε κάτι είναι μονομερής ενέργεια. Η άλλη πλευρά κάνει ό,τι θέλει. Κύριε Σεχήν, θα ήθελα να κάνω ένα ευρύτερο σχόλιο. Παρακαλώ. Σε ό,τι αφορά τη διακήρυξη των Αθηνών. Η διακήρυξη των Αθηνών και στην αρχή του κειμένου της και στο τέλος του κειμένου της επαναλαμβάνει, και δεν είναι τυχαίο αυτό, ότι δεν παράγει νομικές υποχρεώσεις για τα δύο μέρη. Λοιπόν, η εντύπωση, η βεβαιότητά μου είναι από τον τρόπο με τον οποίο έχουν κινηθεί οι δύο πλευρές, ότι η Τουρκία λαμβάνει υπόψη από τη διακήρυξη μόνο την αρχή και το τέλος, η δε Ελλάδα όλο το υπόλοιπο κείμενο. Και έτσι λοιπόν εμείς αντιδρούμε ήπια εκεί που θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε, φραστικά έστω, με οξύτητα και με μορφή ρητής προειδοποίησης, ότι οι ενέργειες τουρκικές που βλάπτουν τα συμφέροντά μας δεν γίνονται ανεκτές και αποτελούν παραβίαση της διακήρυξης. Η Τουρκία όμως την παραβιάζει όποτε θέλει και δεν δίνει και καμία εξήγηση. Εκείνο που ενοχλεί ιδιαίτερα, με ενοχλεί πρέπει να σας πω και ως πρώην διπλωματικό και ως Έλληνα πατριώτη και πολίτη, είναι ότι όταν γίνονται οι παραβιάσεις από την τουρκική πλευρά, πριν ακόμα εκδηλωθεί κάποια τουρκική αντίδραση που συνήθως δεν εκδηλώνεται, κινείται ένας ολόκληρος μηχανισμός από τη δική μας πλευρά να δικαιολογήσει ή να, εν πάση περιπτώσει, να απαλύνει και να αμβλύνει το μέγεθος της πρόκλησης. Και ακούμε επιχειρήματα του τύπου «έτσι κάνει συνήθως η Τουρκία». Αυτό το έκανε για να ικανοποιήσει την εσωτερική της κοινή γνώμη. Το έκανε επειδή έχασε τις δημοτικές εκλογές η παράταξη του Ερντογάν και θέλει να συγκινήσει τους οπαδούς του.
το έκανε για να μην θεωρηθεί ότι δεν έχει συνέπεια στην εξωτερική της πολιτική. Είναι ανάγκη να καταφεύγουμε εμείς σε τέτοιες δικαιολογίες. Πόσο δίκιο έχετε. Περιγράψατε μια κατάσταση έτσι λειτουργεί, αυτοματοποιημένα. Οι πρώτοι που αντιδρούν στην πρόκληση της Τουρκίας είμαστε εμείς να ρίξουμε τους τόνους. Και σας ρωτώ ευθέως. Και όπου θέλετε και όπως θέλετε απαντάτε. Μήπως τελικά το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει βαρύτατης μορφής πολιτικό στρουθοκαλμιλισμό και αρνείται, όχι δεν καταλαβαίνει, αρνείται να δει αυτό που έρχεται από την πλευρά της Τουρκίας? Εύλογο και ενδιαφέρον το ερώτημα που θέτεται. Και πάλι θα κάνω ένα σχόλιο. Θα απαντήσω επί της ουσίας και θα κάνω προηγουμένως ένα σχόλιο. Δεν είναι πράγματι πολύ περίεργο ότι εκτός από, από το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία εκάστοτε και τα άλλα κόμματα που είναι στην αντιπολίτευση και που κόπτονται πάντα για κάθε ζήτημα άλλης μορφής κατά της κυβερνητικής πολιτικής ή με παρατηρήσεις που θεωρούν ότι είναι απαραίτητες για τη διόρθωσή της, σε αυτά τα θέματα να σιωπούν. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι ένα δείγμα νοσηρής πολιτικής απάθειας. Είναι μια παθητικότητα η οποία έχει επεκταθεί. Έχει καταλάβει δηλαδή πολλούς χώρους του πολιτικού μας φάσματος. Είναι λυπηρό φαινόμενο. Θα σας έλεγα ότι είναι και ανησυχητικό. Η αδιαφορία, η σιωπή, ή η σκόπιμη αποφυγή αντίδρασης σε κινήσεις και ενέργειες μιας γειτονικής χώρας που στρέφονται κατά των συμφερόντων μας και ευθέως κατά της κυριαρχίας μας, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι φαινόμενο παρακμιακό. Κύριε Πρέσβη, στο χρόνο που απομένει θα προσπαθήσω να σας βάλω δύο καρπούς για στην ίδια μας χάλη. Το πρώτο είναι αχρίαστο, λάθος ορολογία είπαμε, για τη μονή της χώρας. Λάθος ορολογία και η αχρίαστη επίσκεψη Ράμα τη Δευτέρα στην Αθήνα ακριβώς την ημέρα ένα χρόνο από τη φυλάκιση του εκλεγμένου δημάρχου χθες, ένας άλλος συναδελφός σας στο διπλωματικό σώμα, με τόλμη οφείλω να πω, ο κύριος Μαλλιάς είπε ότι δεν είναι αχρίαστη απλά, είναι άχρηστη, με το Ράμα δεν μπορείς να κάνεις καθόλου όχι συμπεθεριό, συνεννόηση. Και τι θα έρθει να πει στην έναρξη προεκλογικής περίοδου στην Αθήνα στους συμπατριώτες του Αλβανούς που η δική του πολιτική τους έδιωξε από την Αλβανία, δεν έχουν να ζήσουν. Κατά συνέπεια λέει είναι άλλη σκοπιμότητα, είναι ευθέως πρόκληση. Εσείς πώς το βλέπετε? Αν αντικαταστήσουμε το αχρίαστη από το άχρηστη, θα έλεγα χωρίς να αμφισβητήσω τα αντανακλαστικά του συναδέλφου μου, ότι και ο όρος άχρηστη είναι και αυτός ήπιος, είναι επιικής. Εγώ θα έλεγα ότι η επίσκεψη έχει καθαρά προκλητικό χαρακτήρα. Και μάλιστα ανεδί προκλητικό χαρακτήρα. Ενώ βρίσκονται σε προβληματική κατάσταση οι σχέσεις μας με την Αλβανία, από αλβανική υπετιότητα, έρχεται ο Αλβανός ο Υπουργός, απρόσκλητος, χωρίς να προηγηθεί κάποια συνεννόηση, έστω και σε επίπεδο απρότητας. Η γειτονική χώρα έρχεσαι να κάνεις προεκλογική εκστρατεία, επικοινωνείς προηγουμένως, βολιδοσκοπείς, αν είναι κατάλληλη, αν η κυβέρνηση της χώρας που θες να πας εγκρίνει αυτή την κίνηση ή ενδεχομένως εκτιμά ότι για δικούς της λόγους δεν είναι κατάλληλος ο χρόνος να πραγματοποιηθεί. Έρχεται λοιπόν απρόσκλητος εδώ και προφανώς θέλει να δείξει το θάρρος και την τόλμη της εξωτερικής πολιτικής της χώρας του, η οποία παρότι γίνεται στόχος εύλογων και απόλυτα δικαιολογημένων επικρίσεων από τη δική μας πλευρά, δεν τα υπολογίζει αυτά. Για να πω μία έκφραση που δεν μου αρέσει, δεν μασάει, και έρχεται μέσα στην πρωτεύουσά μας να επαναλάβει τις θέσεις του χωρίς να ανησυχεί ή χωρίς να σκέπτεται ότι διαταράσει και ενοχλεί
τις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Τονίζει η ελληνική πλευρά, και σε μεγάλο βαθμό έχει δίκιο, ότι η στάση των Αλβανών σε ό,τι αφορά και την υπόθεση Μπελέρη, αλλά και άλλα θέματα. Και της, άλλα, σωστά, σωστά τώρα. Πολλά άλλα θέματα που αφορούν την ελληνική μειονότητα, είναι στάση που παραβιάζει τις αρχές δικαίου που πρέπει, που γίνονται δεκτές, θεωρητικά τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και που πρέπει η Αλβανία να αποδείξει ότι τη σέβεται αν θέλει να προχωρήσει την ενταξιακή της πορεία. Επομένως, ναι, μεν υπάρχει ένα θέμα παραβίασης ευρωπαϊκών αρχών, που καλά κάνουμε και το τονίζουμε, αλλά κοιτάξτε, υπάρχει και ένα θέμα προσβολής δικαιωμάτων μειονότητας. Ο Μπελέρης εξελέγει με ψήφους κατά πλειοψηφία της ελληνικής μειονότητας. Αυτό γιατί δεν το λέμε? Λέμε, α, κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα είναι ένα θέμα ευρωαλβανικό και πρέπει να αντιδράσει η Ευρώπη. Δεν είναι μόνο αλβανικό. Είναι θέμα ελληνοαλβανικό και πρέπει να το τονίζουμε. Αυτή η αυρώτης. Μην τονίζουμε μόνο τα θέματα που αφορούν εμάς, αλλά να τονίζουμε ό,τι αφορά τα θέματα που έχουν σχέση με την Ευρώπη, δεν μου είναι κατανοητή και, εν πάση περιπτώσει, δεν τη θεωρώ ούτε επωφελή ούτε χρήσιμη. Να ξέρει ο Αλβανός Πρωθυπουργός ότι η στάση του και στην υπόθεση Μπελέρη και σε πολλές άλλες περιπτώσεις υπονομεύει, βλάπτει, ζημιώνει και τις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Και αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Αυτό είναι μια καθαρή τοποθέτηση. Θέλω να κλείσουμε με τις εξελίξεις στη γειτονική μας χώρα, η οποία με βάση τη συνθήκη, τη Συμφωνία των Πρεσπών, έχει γίνει κοινωνός και συμμέτοχος σε διεθνείς οργανισμούς, ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, και σε συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τη Συμφωνία των Πρεσπών, ως Βόρεια Μακεδονία. Η νέα πολιτική κατάσταση λέει, αφήστε τι είναι γραμμένο, ακόμη και αυτό αφήστε το, είμαστε Μακεδονία. Και προσέξτε, την ίδια ώρα ένα μειονοτικό κόμμα στην Ελλάδα διεκδικεί την ψήφο των Ελλήνων πολιτών στις ευρωεκλογές, βάζοντας ζητήματα τουρκικής μειονότητας, παρακαλώ, και σχάτως πληροφορηθήκαμε όλοι ότι υπάρχουν και οι απόψεις εμφανιζόμενων ως μακεδονική μειονότητα. Και σας το έβαλα όλο μαζί το πλέγμα, γιατί κοιτάξτε, αν εμφανιστεί ένα X ποσοστό σε άλλες περιοχές εκτός Θράκης, ξέρετε πώς θα το ερμηνεύσει η προπαγάνδα? Θα το ερμηνεύσει ότι η Ελλάδα έχει ζητήματα μειονότητας τουρκικής, μειονότητας μακεδονικής και κύριος είδε τρεις βουλέτα ακόμη. Εκτός αν κάνω λάθος, έτσι όπως το αποκωδικοποιώ. Σωστά το αποκωδικοποιείτε. Σωστά το αποκωδικοποιείτε. Αρχίζω μια απάντηση σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές εξελίξεις στη Βόρειο Μακεδονία. Η ανάδειξη του ακραίου εθνικιστικού κόμματος ΒΕΜΕΡΟ στην πρώτη θέση στις πρόσφατες εκλογές δείχνει ότι ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος αυτής της χώρας εξακολουθεί να εμπνέεται από την αρχή του, από το περιεχόμενο του λεγόμενου μακεδονικού αφηγήματος. Δηλαδή να πιστεύει ότι η χώρα αυτή πρέπει να λέγεται Μακεδονία, ότι και όλα τα, τα παραφερνάλια, ναι, ναι, όλα όσα ακολουθούν αυτήν την αντίληψη. Και έρχεται τώρα το πολιτικό κόμμα που υιοθετεί και προβάλλει σαν σημαία του αυτές τις απόψεις να κερδίσει τις εκλογές. Κακή αναμφισβήτητα εξέλιξη. Και θα πρέπει αυτό να οδηγήσει σε μεγάλη, να προκαλέσει τη μεγάλη προσοχή της ελληνικής πλευράς και να καθορίσουμε εγκαίρως, για να αποφεύγουμε αυτοσχεδιασμούς και βεβαιασμένους χειρισμούς, ποια στάση θα τηρήσουμε απέναντι σε αυτή την εξέλιξη. Η εντύπωσή μου είναι ότι σαν κάπως διστακτικοί οι εθνικιστές
διότι εκείνο που τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ, ίσως περισσότερο και από τη Συμφωνία των Πρεσπών, είναι η πίεση που δέχτηκαν από τη Βουλγαρία. Μάλιστα. Η οποία Βουλγαρία με μεγάλη τόλμη, με μεγάλη αποφασιστικότητα και σχεδόν με ομότητα τους είπε ότι ο πληθυσμός σας είναι βουλγαρικός. Μιλάει βουλγαρική γλώσσα, έχει βουλγαρικές επιρροές, έχει βουλγαρική προέλευση. Μη μας λέτε λοιπόν ότι αποτελείται δήθεν έναν χωριστό λαό με περίεργες κατά φαντασίαν ρίζες από την αρχαιότητα. Είσαστε ένα παράγωγον, μια παραφιάδα του βουλγαρικού, του βουλγαρικού έθνους. Και τους υποχρέωσε σε πολλές υποχωρήσεις. Αυτό τους ενοχλεί και σε αυτό θα αντιδράσουν. Αλλά αυτό δεν αποτελεί για μας παρηγορία. Οπωσδήποτε θα υπονομεύουν με κάθε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί να μην το κάνουν, κύριε Πρέσβη, γιατί να μην το κάνουν. Εδώ χθες πληροφορηθήκαμε. Γιατί να μην το κάνουν όμως από την άλλη. Εδώ πληροφορηθήκαμε ότι 6 χρόνια τώρα από τη Συμφωνία δεν έχει συγκροτηθεί επί τριών κυβερνήσεων μία επιτροπή να καταγράφει κάθε παραβίαση έστω αυτής της συμφωνίας. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει. Από τη δική μας πλευρά. Δεν έχει συμβεί αυτό. Από τη δική μας πλευρά, συμφωνώ απολύτως. Που θα ήταν αυτονόητο, απαραίτητο και αναγκαίο. Τονίζω, αυτονόητο. Μα δεν κάνουμε ούτε τα αυτονόητα. Αυτό δεν είναι λυπηρό. Αυτό δεν είναι πράγματι, θα σας έλεγα, εξαιρετικά απογοητευτικό που δικαιολογεί έναν μεγάλο προβληματισμό. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω. Και το συνδέω, αν θέλετε, και με το προηγούμενο ερώτημά σας. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Για τη σιωπή του πολιτικού συστήματος απέναντι στις παραβιάσεις ή για την πολύ ήπια αντίδραση στις παραβιάσεις της περίφημης διακήρυξης των Αθηνών, περίφημης στο βάζο εντός εισαγωγικών, από την πλευρά της Τουρκίας. Είμαστε πολύ διαλλακτικοί, με μεγαλατική ευγένεια αντιμετωπίζουμε τις παραβιάσεις της Τουρκίας με το επιχείρημα ότι, κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο να προσαρμοστούν γιατί η μετάβαση από την επιθετική πολιτική που ασκούσαν σε μια πιο ήπια πολιτική απαιτεί χρόνο. Τα ίδια τώρα θα πούμε και για το Βαμαρό. Είμαστε πολύ, κάνουμε υπομονή και περιμένουμε ότι θα τους πείσουμε ότι πρέπει να είναι συνεπείς. Κάτι πρέπει να υπάρξει στην εξωτερική μας πολιτική ένα καλύτερο μείγμα σε ό,τι αφορά το ύφος και το περιεχόμενό της. Και αυτό που σας ρώτησα, θα ήθελα μια ατάκα για το εσωτερικό μας, γιατί πάλι το πολιτικό σύστημα κάνει πως δεν αντιλαμβάνεται. Αν δείτε τα ψηφοδέλτια των μεγάλων κομμάτων, δεν θα βρείτε στη μειονότητα καν κάποιους υποψηφίους στους μεγάλους σχηματισμούς ή δεύτερης, τρίτης, ας το πω έτσι, φουρνιάς αναγνωρισιμότητας, εκλογιμότητας, σαν να έχουμε κάνει και παραχωρητήριο εκεί. Όχι εμείς, τα κόμματα, σαν να μην ενδιαφέρονται. Και ταυτόχρονα εκεί πληροφορούμαστε ότι συνοθούνται και κάποιοι περίεργοι που λένε ότι υπάρχουν και άλλες μειονότητες στην Ελλάδα. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να δείχνει το ελληνικό κράτος ανοχή εν ονόματι εφαρμογής δημοκρατικών αρχών σε ισχυρισμούς περί υπάρξεως μειονοτήτων. Πιστεύω ότι καλές είναι οι αρχές οι δημοκρατικές, ασφαλώς, και οι αρχές της ελευθερίας. Βεβαίως. Δεν όλοι έχουν τα ίδια αυτό. Δικαιώματα. Και όχι προσέξτε τι θα ψηφίσετε γιατί θα με βρείτε μπροστά μου. Άλλο θέμα αυτό. Άλλο θέμα. Μάλιστα. Ακριβώς. Άλλο το ένα όμως και άλλο να λες. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ακριβώς. Κύριε λοιπόν, Πρέσβη. Εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και μία τελευταία παρατήρηση. Παρακαλώ. Στο πνεύμα της συζητήσεώς μας, κύριε Σαχίνη. Και σε ό,τι αφορά την Αλβανία, αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά την Τουρκία, πολλές φορές ακούω δύο αντιδράσεις σε όσους υποστηρίζουν ότι πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, αυτοελεγχόμενοι, ανεκτικοί απέναντι στην Τουρκία. Τι θέλετε να κάνουμε, να κάνουμε πόλεμο? Δηλαδή η εναλλακτική πολιτική είναι ο πόλεμος? Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Αλλά
εάν προς αποφυγή τονίζουμε κάθε τόσο ότι αυτό που μας ανησυχεί και μας τρομάζει είναι ο πόλεμος, απευθέως ούτως ή άλλως για κάθε λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταπίνουμε και προκλήσεις που έχουν χαρακτήρα εκφοβισμού. Και ένα δεύτερο στοιχείο που με ενοχλεί είναι ότι όποιος τολμά να ασκήσει κριτική αυτόματα επισύρει περιφρονητικούς χαρακτηρισμούς με κυριαρχούντα τον χαρακτηρισμό λαϊκιστής. Δεν τολμάς να πεις ότι η Τουρκία παραβιάζει με τη στάση της τη συμφωνία και έρχεται πολύ εύκολα η προσχεδιασμένη απάντηση «Α, αυτά είναι εθνικολαϊκιστικά». Όχι, δεν είναι καθόλου εθνικολαϊκιστικά. Είναι σοβαρές αντιδράσεις ανθρώπων που αγαπάν τον τόπο τους, που βλέπουν με διορατικότητα και καθαρό βλέμμα τα προβλήματα που δημιουργεί μια ισχυρή και ανεδώς συμπεριφερόμενη Τουρκία και που θέλουν να συμβάλλουν στην χάραξη μιας πολιτικής πιο θαραλέας, πιο δυναμικής, που θα στηρίζεται σε έναν ευέλικτο ρεαλισμό, σε ένα υψηλό φρόνημα και θα δίνει προτεραιότητα και στο παράγοντα της εθνικής αξιοπρέπειας. Κύριε Πρέσβη, ειλικρινά σας ευχαριστώ για τη σημερινή συνομιλία, αρκούντος διαφωτιστική και κυρίως διαφωτιστική για τους ακροατές, γιατί ορισμένα πράγματα βεβαίως και λέγονται με ένα αποφασιστικό τόνο που δεν χρειάζεται να είναι συνθηματολογικός και έχετε αυτή τη δυνατότητα και την ικανότητα. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλημέρα σας κύριε Σακίνη και εσείς.